Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Σου έφερα λοιπόν το αυτοκίνητό μου, το οποίο έχει κάνει άπειρα ταξίδια. Ναι. Δεν άδειαζα, δεν έβρισκα τον χρόνο να το καθαρίσω μέσα. Έκανα απλώς ένα πρόχειρο απ' έξω. Και όταν έμαθα λοιπόν ότι έχει αυτό το χώρο εδώ πέρα στο χωροφύ και μάλιστα 300 μέτρα το σπίτι μου, τρελάθηκα τη χαρά μου. Λοιπόν, τι θα κάνει σήμερα. Πρώτα απ' όλα, πότε το άνοιξε αυτό τον ωραίο χώρο εδώ? Έχουμε από το 2018 που το έχουμε ανοίξει. Α, λίγο σχετικά καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το βενζινάδικο μπροστά, το ΕΛΗ. Και συνεργαζόμαστε. Οπότε πήγε πιο καλά. Δεν χρειάζεται πολύ διαφήμιση για να βγει. Ναι, γιατί είσαι και σε δευτερεύοντα δρόμο εδώ ναι, πέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είσαι δηλαδή πάνω στο κέντρο. Όχι, όχι. Παλιά ήμουν συνδεμένο, είχα μία πόρτα και μπαίνω βγαίνοντα αμάξια, αλλά τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Α, ωραία, ωραία. Και... Τι δουλειέ αναλαμβάνει εδώ? Βιολογικού, γυαλίσματα. Εντάξει, καθαρισμό μέσα έξω στα αυτοκίνητα. Και κινητήρα και από κάτω και όλα. Από κάτω, από κάτω, ναι, 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 γενικό. Το σηκώνεις, έχεις ναι, 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 έχω ανεβατόριο, σηκώνει τα μάξι, πλένεται από κάτω, γρασάρισμα. Γυαλίσματα, κεραμικό υλικό, ένα καινούριο υλικό που έχει στην Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια. Καλύματα όλα, κοσμέτικα. Ναι, 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 τα πάντα. Εδώ έχουμε και πολύ στόκ από αρώματα, από καλύματα, πατάκια. Τα πάντα. Δηλαδή θα μου κάνει το αυτοκίνητο και θα μυρίζει ωραία τώρα μέσα. Θα είναι καινούριο, καινούριο. Σαν να το πήρατε από την αντιπροσωπεία. Τι λέω, θα το δω και θα το πιστεύω. Ναι, ναι. Γιατί ξέρει τώρα, μαγειρέματα, πάμε σε χωριά που έχουν σκόνη. Ναι, ναι, με τα παπούτσια σαν μέσα. Σαν το σπίτι, σαν το σπίτι. Τα καθαρίζουμε όσο μπορούμε, ρε παιδί μου, αλλά παίρνει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα πάρει. Ναι, και η σκόνη παγιδεύεται στο ύφασμα μέσα, δεν μπορεί να την βγάλει εύκολα, μόνο με το βιολογικό βγαίνει. Ναι, ναι. Δεν μου λε εδώ πώς έβρισκε κανεί. Δηλαδή το ότι συνεργάζεται με το βενζινάδικο είναι καλό. Ναι. Έτσι, είναι ένας κράχτης, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Είναι μεγάλος κράχτης. Είμαστε και χρόνια εδώ, έχουμε 65 χρόνια και το βενζινάδικο. Και να πω ότι είναι και καλό βενζινάδικο. Εγώ όταν εδώ πέρα έχω βάλει αρκετές φορές, παρόλο που δεν με βολεύει, γιατί φεύγω προς τα εκεί. Είμαστε από τους πρώτους εδώ και ναι. Έχουμε καλό όνομα. Έχουν στηρίξει πολύ το χοροπή. Ναι. Μας γνωρίζουν εδώ πάρα πολύ. Και με το μιλητό διαφήμιση δεν έγινε πολύ. Με το μιλητό τι κάναμε. Και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, ανεβαίναν τα αυτοκίνητα. Ναι. Τώρα έχουμε 1,5 χρόνο που έχουμε ξεκινήσει και τα γυαλίσματα, γιατί εκπαιδευτήκαμε, περάσαμε σεμινάρια και τέτοια. Τώρα βλέπω ότι σου έχω δώσει επιτοπλίστων όμως σε αυτό που λέμε αυτοκίνητα πολυτελείας εδώ, έτσι είναι. Έχουμε όλων των ειδών τα αυτοκίνητα, δεν είμαστε... Ναι. Απλά τα πολυτελείας θέλουν πιο πολύ να τα προσέξουμε, δεν έχουμε πολλά. Δυστυχώς σαν Ελλάδα δεν έχουμε πολλά πλυντήρια που να προσέχουν τα αυτοκίνητα, ναι. Είτε στο χέρι, είτε θέλει ο άλλος να το πλύνει, να σηκωθεί να φύγει, το 40% θέλει να το κάνει αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα 60% που θέλει να ασχοληθεί με τα μάξη, απλά δεν υπάρχει μαγαζί. Δεν υπήρχε μαγαζί που να κάτσει να στο κάνει με το χέρι, λεπτομέρειες, τέτοια δεν είναι. Το κατάλαβα. Εμείς εδώ πέρα πιο πολύ προσέχουμε τη λεπτομέρεια. Ναι. Και πάνω απ' όλα να φύγει ο πελάτης ευχαριστημένος, έτσι. Ωραία, ωραία, Αποστολή. Μπράβο, μπράβο. Για να το δω και εγώ τώρα. Θα κάνω μια περιπολία εδώ. Κάνε μια βόλτα να δούμε τι παίζει. Αποστόλη, τι κάνει αυτό το πράγμα εδώ, το scan grip που λέει. Λοιπόν, αυτό έχει διάφορους χρωματισμούς, δηλαδή έχει τη μέρα, τη νύχτα, φως τη νύχτα, του φεγγαριού. Ναι. Έχει όλα τα χρώματα και μπορεί να δει ό,τι ατέλεια έχει μείνει στα μάξη. Είτε από ολογράμματα, είτε από γρατζουνιές, είτε από θαμπόματα, στα δείχνει όλα τα πάντα. Και ο φωτισμός πάνω στο ταβάνι είναι έτσι διαμορφωμένο για να μας δείχνει τα πάντα. Αυτό ο φωτισμός βέβαια που μου αναβοσβήνει λόγω. Λόγω LED. Τι κάνετε το κινητό? Αλλάζω τα χρώματα του φακού εδώ πέρα. Σε τι σε βοηθάει αυτό?
Λοιπόν, το ψυχρό χρώμα ναι. είναι για τα ολογράμματα και το θερμό βλέπεις πιο πολύ τις γρατζουνιές. Mm-hmm. Δηλαδή το θερμό τα εννοούμε προς το κίτρινο. Και το ψυχρό είναι όσο πιο λευκό μπορείς να το βρεις το χρώμα. Ναι. Και ενδιάμεσα κιόλας σε αυτά βλέπεις και τα μικρά τα φεγγαράκια που μπορεί να σου κάνει. Αλλά πιο πολύ ψυχρό κοιτάζεις για ολογράμματα που είναι το τελείωμα. Στο τελείωμα του αυτοκινήτου, όταν τελειώσει το γυάλισμα, το τελευταίο πράγμα που κοιτάς είναι άμα έχει αφήσει ολογράμματα. Άμα έχει ολογράμματα, δεν είναι έτοιμο το αμάξι. Οπότε. Όταν λες ολόγραμμα, τι ακριβώς εννοείς τώρα. Το ολόγραμμα. Να σας το δείξουμε. Είναι σαν στρομπιλισμοί. Κάπως έτσι κάνει μια τέτοια θαμπάδα, άμα φαίνεται στην κάμερα. Εντάξει, δεν φαίνεται. Τώρα με το μάτι φαίνεται. Λέω η κάμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να αποτυπώσει. Μάλιστα, ωραία, κατάλαβα. Μέχρι αυτό το σημείο δηλαδή, έτσι. Ναι. Τελειότητος. Ναι. Τι έχουν βγάλει. Τα πάντα. δεν μένει τίποτα. Δηλαδή γίνεται καθρέφτης το χρώμα. Καθρέφτης. Είναι σαν να πήρες από το κοίτα μια προσωπία. Γεννούν. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν είναι εδώ πέρα στα γυαλίσματα, τα ωραία. Γεια πέρα... σας. Τι λοιπόν, συμβαίνει εδώ. Εδώ πέρα έχουμε ένα μητρία. Το μητρία αυτό εδώ πέρα έχουν γίνει κάποιες δουλίτσες στη φανοποιία. Δηλαδή είχε κάποια σταξίματα, κάποια μπιμπίκια, έχουν γυαλοχαρτάρει κάποια κομμάτια. Σκοπός μας είναι να το κάνουμε να λάμψει, να εξαφανίσουμε την μικρή αράχνη που έχει και τις βουργές που δημιουργούνται από την χοντρή αλυφή. Να γίνει ενίο, έτσι, αυτό θέλει να γίνει. Ναι, βεβαίως. Έχουμε περάσει με πιλότο αυτοκίνητο, έχουμε κατεβάσει ρήπους και λοιπά, το οποίο είχαν πάνω στο μέταλλο, στην επιφάνεια. Έχουμε δουλέψει μια χοντρή αλυφή της Λαμποκοσμέτικα, την Audace. Είναι αυτή εδώ η αλυφή. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με Lil και με Fiero. Η Lil είναι η μεσαία και η Fiero είναι η πιο ψηλή αλυφή. Είναι αυτό που θα δώσει την γυαλάδα που αναζητάει ο πελάτης. Δουλεύουμε με περιστροφικό αλυφαδόρο όταν έχουμε να κάνουμε με χοντρή αλυφή. Στην μεσαία και στη ψηλή προτιμάμε έκεντρο γραναζωτό κατά προτίμηση τις ρούπες. Στο αυτοκίνητο έχουν γίνει και άλλες extra detailing δουλειές, όπως π.χ. στο interior κομμάτι μέσα έχει γίνει βιολογικός καθαρισμός. Έχουμε κάνει ένα πλύσιμο από κάτω να εξαφανιστούν λάδια, σκόνες, τα πάντα. Έχει γίνει και ένα πλύσιμο στον κινητήρα. Έχουμε κάποιες αστοχίες στο βάψιμο, τις οποίες τις διορθώνουμε και εμείς. Κάτι μπιμπίκια, κάτι σταξίματα. Σιγά σιγά με λεπτομέρεια φαίνονται όλο και περισσότερα πράγματα. Περίπου μας στο χρόνο θέλουμε περίπου 2,5 με 3 μερούλες για να φτιάξουμε μια τέτοια δουλειά. Η οποία φαντάζομαι από τώρα την πληρώνεται, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα, εδώ πέρα μιλάω στο βγάζει το κίνητα της προσωπίας. Εδώ στάζουμε, στάζει και το μάτι και το κορμί. Τώρα εκτός από το κομμάτι γυαλίσματος έχουμε και το κομμάτι της κεραμικής επίστρωσης, κεραμικά υλικά. Τα οποία είναι και αυτά της Λαμποκοσμέτικα. Μπορούμε να δουλέψουμε χημικό, μπορούμε να δουλέψουμε. Οποιοδήποτε κεραμικό απάνω μπορούμε να παίξουμε μία στρώση, δύο στρώσεις. Η κεραμική επίστρωση τι κάνει. Στην ουσία σφραγίζει το γυάλισμα. Δηλαδή υπάρχει ένας κύκλος. Εδώ πέρα βλέπουμε τα κεραμικά μας. Μάλιστα. Το ένα είναι φυσικό, το άλλο είναι χημικό. Ρίχνεις κεραμικό πάνω στο παντάκι με το πανί εδώ πέρα. Ρίχνεις, είναι υγρό. Πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Και ξεκινάς κομμάτι-κομμάτι. Πολύ εξειδικευμένα. Λοιπόν, είναι κάτι καινούριο και πολύ καλό. Είναι σαν βερνίκ. Σφραγίζει το γυάλισμα, δημιουργεί υδροφοβικότητα και με ένα σωστό κύκλο συντήρησης με ειδικά σαπούνια που μας λέει Λαμποκοσμέτικα, κάνουμε το κύκλο συντήρησης της κεραμικής επίστρωσης, ούτως ώστε να βγει αυτό που λέει ο κατασκευαστής. Αν ο κατασκευαστής λέει π.χ. ότι 80.000 χιλιόμετρα δίνω για την κεραμική επίστρωση αυτή, σκοπός μας είναι να καταφέρουμε τα 80.000 χιλιόμετρα. Με το σέμπερ, το σαπούνι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αντιτριβικά σαπούνια με ουδέτερο pH, όχι χημικά και τα λοιπά, για να μην επηρεάζουν την κεραμική επίστρωση. Αυτό το ολόγραμμα που λέγες προηγουμένως, δηλαδή ουσιαστικά αφαιρείται σταδιακά με αυτά που βάζεις. Όσο ανεβαίνεις σε level και αλλάζεις pad, εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει με γούνα. Η γούνα είναι κάτι πιο σκληρό, κάτι πιο που κατεβάζει περισσότερο και επειδή είναι και ο αλυφαδόρος περιστροφικός όπως είπαμε, ναι. Θα το κάνει το ολόγραμμα. Βοηθάει στα ολόγραμματα να δημιουργηθούν. Αν θέλουμε να εξαφανίσουμε τελείως, φεύγουμε, μπαίνουμε εδώ, ρούπες, έκεντρος γρανάζωτος, με άλλο pad, με μπλε pad. Μετά συνέχεια με κίτρινο pad και μετά με άλλο pad, πολύ πιο μαλακό για το κέρωμα. Υπάρχουν 4 στάδια δηλαδή για το γυάλισμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χοντρή, μεσαία, ψηλή, κέρωμα. Πρόβο, άντε, να σε ακούσει να δουλέψει και σταμάτησε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Αφήσαμε το αυτοκίνητο και διανυκτέρευσε. Δεύτερη μέρα, ναι. Εδώ, χτες. Υπήρχε λόγος, έτσι. Ναι, να γίνει σωστή δουλειά. Και μεγάλα αμάξι. Και πολλά πράγματα. Να στεγνώσει κιόλας. Για πες τώρα τι έκανες. Εδώ πέρα βλέπω και πλήσιμο εξωτερικό. Βλέπω και. Τα πάντα. Έχει γίνει καινούριο, ρε φίλε. Ναι. Άρα εδώ καθαρίσαμε. Κοίτα εδώ. Δεν μου λες εδώ από κάτω που είναι κάτι περίεργα πράγματα, τα καθάρισες. Εδώ μέσα. Ναι, τα καθάρισες. Έβγαλε το. Έβαλε ατμό. Α, έβαλε ατμό. Όλα, με τεσσέρες, όλα αυτά γίνανε με ατμό. Όχι, εδώ μέσα με διαφέρει. Πού είναι οι μπαταρίες και από εκεί που είναι το EBL. Θα στα δείξω μετά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ότι μπόρεσα, έκανα αυτό, θα το δούμε και τώρα. Για πάμε. Πάμε να μου εξηγήσει λίγο. Έχει κάνει φοβερή δουλειά πάντω, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ο ουρανός, όλα τα πάντα. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και εδώ πίσω όλα τα έκανε και το μπάνιο έγινε πεντακάθαρο. Το χρώμα έχει βγει έξω. Και το μπάνιο έγινε πεντακάθαρο. Τέλεια. Και τώρα θα βάλετε τα χερούλια των καθισμάτων, των μπροστινών. Τα χερούλια, ένα σφουγγαρισματάκι και τα πατάκια. Α, εντάξει, οκ. Πήγαινε, δείτε πώς γίνανε επόμενα όλα μπροστά. Ναι. Κοίταξε, είναι λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις κάνεις. Και εγώ δεν προλαβαίνω με τα ταξίδια και βαριέμαι κιόλα. Εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή αυτό. Ναι. Αυτό είναι τώρα όπως το πήρα και καλύτερο. Όταν το πήρα ήταν μεταχειρισμένο και αυτός που το είχε ήταν παρατημένο σε ένα βουνό στο πλήρωμα. Λίγο γυαλιστικό είχε βάλει, αν φαίνεται καθαρό. Μα τίποτα δεν είχε βάλει άνθρωπος. Ήταν δυστυχισμένος από ό,τι φαίνεται γιατί δεν είχε, ήταν ακινητοποιημένο. Είχε καταθέσει πινακίδες 2 χρόνια. Έτσι, τέτοια πράγματα, ναι. Έχει το κάπου να ρίξουμε και το μοτέ. Όχι, για το βίντεο το κάνω τώρα, δεν έχω καμία. Αμφιβολία ότι το μοτέρ το έκανες. Ναι. Δεν θέλω να τσεκάρω τίποτα. Το φαντάζομαι. Εντάξει. Καμία σχέση. Εντάξει. Να λάβουμε υπόψη ότι έχει κάνει και 100.000 χιλιόμετρα αυτοκίνητο και τα έχει κάνει τα μισά, όχι από μένα. Παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άμα είναι και κοντά στη θάλασσα. Ναι, πηγαίνω τακτικά στη θάλασσα κοντά, δυστυχώς. Ευτυχώς ή δυστυχώς πάμε συχνά στη θάλασσα. Εντάξει, και το μηχανάκι, άμα το δεις, έχει και αυτό. Η εξάτμιση και όλα αυτά υφίστανται θέματα. Θα το αφήσει να το. Όχι μόνο, όχι, το πιάκι. Είναι μικρό αυτό και το κάνω. Εντάξει. Το φτιάχνω μόνο μου. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Έτσι. Τίποτα, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε εντάξει. Για την προτίμηση. Όχι, εγώ όμως θέλω να μου πεις κάτι για τον κόσμο. Θέλω να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι τιμή θα κάνει σε μένα γιατί λόγω γνωριμία και. Αλλά ήθελα να ξέρω για τον κόσμο που έχει τέτοια αυτοκίνητα και θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Πόσο στοιχίζει? Γενικό βιολογικό. Έτσι όπως έκανε το δικό μου, έπαιρνε. Ωραία, λοιπόν. Όλο. Γύρω στο 200 με 250. Ναι. Αναλόγως τις επιφάνειες που έχει για βιολογικό. Δηλαδή, άμα έχει παραπάνω στρώματα, ανεβαίνει κι άλλο. Ναι, τα στρώματα, τα καλύματα, όλα αυτά ναι. Παίζουν ρόλο. Ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Αυτά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Καλές δουλειές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε, φαντάζομαι, ξανά. Εννοείται.